Ο μόνος από τους μαθητές του Ιησού που δεν κατάφερε να τον δει μετά την Ανάστασή του ήταν ο Απόστολος Θωμάς. Έτσι, όταν ο Απόστολος Θωμάς βρέθηκε με τους υπόλοιπους και έμαθε το νέο πως ο Ιησούς δεν βρίσκεται πλέον στον τάφο, δεν έδειξε να ενθουσιάζεται ή μάλλον να πείθεται. Η φράση του «δε» έχει μείνει στην ιστορία. «Αν δεν δώσω στα χέρια του τις τρύπες από τα καρφιά, αν δεν βάλω τα δάχτυλά μου σε αυτές και το χέρι μου στο πλευρό του, δεν πρόκειται να πιστέψω», είχε πει. Ο Θωμάς έμεινε με την αγωνία για 8 ημέρες, μέχρι την επόμενη εμφάνιση του Ιησού. Όταν οι δυο τους συναντήθηκαν, ο ίδιος ο Χριστός τον κάλεσε να δει με τα μάτια του και να αγγίξει με τα χέρια του τις πληγές του για να βεβαιωθεί. Η αντίδραση του Αποστόλου ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Τον αναγνώρισε και επιβεβαίωσε με τη φράση «Είσαι ο Κύριος και Θεός μου». Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Ιησούς είπε την επίσης ιστορική φράση «Μακάρι όσοι πίστεψαν, χωρίς να έχουν δει». Από τότε έχει μείνει ο χαρακτηρισμός του άπιστου Θωμά. Όχι για αυτούς που δεν πιστεύουν, αλλά για αυτούς που ζητούν αποδείξεις, ώστε να πιστούν. Όταν δηλαδή λέμε σε κάποιον «Μη γίνεσαι άπιστος Θωμάς», ουσιαστικά του λέμε «Μη με αμφισβητείς ζητώντας αποδείξεις της αλήθειας των λεγόμενών μου».